Γεια σας Ευτύχης εδώ. Θα φτιάξουμε μια τέλεια σαλάτα με γιαούρτι. Ένα dressing με γιαούρτι και παντζάρι, το οποίο θα έχει ωραίο χρώμα. Και μπορούμε είτε να το σερβίρουμε πάνω στη σαλάτα, είτε μπορεί να το σερβίρουμε σε ψωμάκι ή μέσα σε μια πίτα για σάντουιτς. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, πολύ υγιεινή και ιδανική για το γιορτινό τραπέζι. Μπορείτε να κάνετε αυτή τη σαλάτα σαν συνοδευτικό στα υπόλοιπα γιορταστικά εδέσματα. Και επειδή είναι πολύ υγιεινή, ισορροπεί λίγο, ξέρετε, την κρεπάλη που κάνουμε τις γιορτές. Επίσης, αυτή τη σαλάτα μπορείτε να τη φάτε μετά τις γιορτές, αν ψάχνετε κάτι ελαφρύ, ένα γεύμα το οποίο θα είναι λίγο διαιτητικό. Αυτή η σαλάτα είναι ό,τι πρέπει. Κοιτάξτε, έχουμε την πράσινη σαλάτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το μαρούλι. Μπορείτε να βάλετε σπανάκι, ρόκα, ό,τι θέλετε. Εδώ έχω ένα μείγμα από σαλάτες. Πράσινη, έχει και λίγο ρόκα. Ένα ωραίο μείγμα σαλάτας. Έχουμε επίσης παντζάρι. Έχουμε λεμόνι, από το οποίο θα χρησιμοποιήσω μόνο το ξύσμα. Έχουμε λίγο ξύδι βαλσάμικο. Για αρωματικό έχω εστραγγόν. Είναι μυρωδικό, το οποίο μπορείς να το βρεις σε καταστήματα με μπαχαρικά και σε σούπερ μάρκετ σε βαζάκι. Μπορείς να βάλεις αν θέλεις κάτι άλλο, αν ηθό μαϊντανό ή φρέσκο ή αποξηραμένο. Εγώ βάζω εστραγγόν, μου αρέσει πάρα πολύ για σαλάτες. Επίσης, σαλάτι πιπέρι, ελαιόλαδο και γιαούρτι. Έχω στραγγισό γιαούρτι total. Και εδώ έχω τρία γιαούρτια. Έχω το πλήρες, που έχει 5 γραμμάρια λίπους στα 100. Το 2% με χαμηλά λιπαρά, που είναι ιδανικό για να το φας σκέτο, σαν ελαφρύ γεύμα με λίγο μέλι. Και έχω και το 0% που δεν έχει καθόλου λιπαρά. Είναι σκέτη πρωτεΐνη και υδατάνθρακες. Έχει 10 γραμμάρια πρωτεΐνη στα 100 και είναι ιδανικό αν θες να κάνεις ένα dressing που δεν θα έχει καθόλου λιπαρά. Αν και εγώ προσωπικά λέω ότι πρέπει να βάλουμε και λιπαρά στη διατροφή μας για να υπάρχει ισορροπία. Αν θέλουμε να κάνουμε δίαιτα, το θέμα δεν είναι να μην τρως λιπαρά, είναι να τρως καλά λιπαρά. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν χρησιμοποιήσουμε το 0%, είναι καλό να αντικαταστήσουμε τα λιπαρά που δεν χρησιμοποιούμε με ελαιόλαδο. Θα βάλουμε ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και έτσι θα έχουμε ένα τέλειο ισορροπημένο dressing. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μόνο το 2% σκέτο. Το 5% που είναι πλήρες θα είναι καλύτερη ιδέα να το χρησιμοποιήσουμε σε συνταγές σαν όλες αυτές που φτιάχνουμε στην κουζίνα μας, που μπορείτε να δείτε στο bletsas.gr. Τι κάνουμε για τη σαλάτα αυτή? Μέσα στο μπλεντεράκι βάζουμε τα υλικά μας. Όλα τα υλικά χτυπάμε και σερβίρουμε. Πάρα μα πάρα πολύ απλό. Και αφού είπαμε ότι αυτό θα το αφήσουμε για τις συνταγές μας, το ποιο από τα δύο θα χρησιμοποιήσετε είναι δικό σας θέμα. Αν χρησιμοποιήσετε αυτό, βάζετε και μια κουταλιά ελαιόλαδο. Αν χρησιμοποιήσετε αυτό, δεν βάζετε καθόλου ελαιόλαδο. Πάρα μα πάρα πολύ απλά. Κοιτάτε και τις ετικέτες, βλέπετε ότι αυτό δεν έχει λιπαρά, καθόλου κορεσμένα λιπαρά, έχει μόνο πρωτεΐνη και υδατάνθρακες και αυτό έχει 2 γραμμάρια. Αυτά, πάμε. Βάζουμε μέσα το γιαούρτι. Κόβουμε το παντζάρι σε κομμάτια. Το ρίχνουμε και αυτό στο μπλεντεράκι. Το εστραγγόν. Το ξύδι το βαλσάμικο. Ξύσμα από το λεμόνι. Αλάτι πιπέρι. Μια κουταλιά ελαιόλαδο. Και βρουμ! Τέλειο χρώμα! Βρήκα νέο αγαπημένο dressing. Νομίζω βρήκατε κι εσείς. Φτιάξε το. Σούπερ χρώμα. Τέλεια. Στην υγειά μας. Σερβίρουμε το ροζ dressing πάνω από τη σαλάτα. Φανταστικό dressing με παντζάρι και γιαούρτι στραγγιστό 0%. Πάμε.
Θα θέλουμε να το σερβίρουμε σαν dip για να βουτάμε λαχανικά, καροτάκια, αγκουράκια, περιές κλπ. Σε ένα μπολάκι. Τέλειο. Είναι super, πολύ ωραίο χρώμα. Για το υπέροχο ροζ dressing με γιαούρτι και μπατζάρι χρειαζόμαστε ένα γιαούρτι Total 0%, ένα βρασμένο μπατζάρι, μια κουταλιά ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι ξύδι βαλσάμικο, ένα κουταλάκι εσραγκόν, λίγο ξύσμα από λεμόνι, αλάτι και πιπέρι και πράσινη σαλάτα για να σερβίρετε πάνω της στο dressing. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletchas.gr. Και αυτό που μπορείτε να κάνετε για να μετατρέψετε αυτή εδώ τη σαλάτα σε ένα τέλειο, υγιεινό, ισορροπημένο σνακ είναι το εξής. Να πάρετε μια πιτούλα ολικής που είναι ψυγείου και δεν θέλει ψήσιμο και αδειάζετε τη σαλάτα εδώ. Λίγο ακόμα dressing το θέλει. Και ουσιαστικά τρως σαλάτα στο χέρι. Τέλεια ιδέα. Σουβλάκι σαλάτα. Αυτά λοιπόν. Τέλειο dressing, το κάνετε και σάντουιτς, ιδανικό για ανάμεσα στα υπερχορταστικά γιορτινά γεύματα. Αυτό πιάνετε στο χέρι και καλή όρεξη, να είστε καλά φίλια πολλά. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή άλλες πολλές συνταγές με γιαούρτι, μπείτε στο bletchas.gr. Να περνάτε τέλεια, καλές γιορτές, καλή χρονιά, φιλιά πολλά. Γεια! Τρώω, Είναι τέλειο! Τέλειο! Πω! Μην ξεχάσετε το ξύσμα από το λεμόνι. Είναι φαντασμαγωγικό. Σε γυράδικο παίζει να έχει τέτοιο.